Ταξιδέψαμε, επιστρέψαμε βέβαια. Τώρα γιατί δεν λες σήμερα να μας βγει η Φαντάνα σαν Είναι λίγο μακριά γι' αυτό. Δηλαδή για να πάμε πρέπει να μείνουμε πολλές μέρες. Δηλαδή το Μπαλί δεν ήταν μακριά και είναι μακριά το Μαΐο. Το Μπαλί όμως το έχω στα πλάνα μου, γι' αυτό καταλαβαίνεις, έτσι. Η Δελυσία πέφτει πιο, ακούγεται πιο κοντά. Μου αρέσει πιο πολύ σαν ιδέα. Σε πειράζω, μωρέ, σε πειράζω. Όχι, είναι ωραία όχι. Τα ταξίδια. Το έχουμε πει και ξαναπεί. Και γιατί όχι να μην δίνουμε ιδέες. Και γι' αυτό θα σας ταξιδεύουμε κάθε μέρα ή είστε καταδικασμένοι. Όχι, εμείς σας μεταφέρουμε σε όμορφα τοπία. Είναι μόνο καλό. Λοιπόν, μιλώντας για όμορφα τοπία, επιμένουμε αθλητικά. Επιμένουμε αθλητικά. Εγώ επιμένω εκεί. Θα σας πω τα νεύρα με τον αθλητισμό. Νομίζω για καλεσμένες μέχρι να σας βάλω. Μέχρι να σας βάλω και εσάς τον τρυπάκι. Θα τις δείτε, σας το υπόσχομαι. Μέχρι τον Ιούλιο θα σας βγάλω βίντεο. Να τις έχω από πίσω να τρέχουν. Σας το εγγυώμαι. Μα δεν έχεις κανονίσει να πάμε να τρέξουμε όμως μία φορά. Όχι, κανονίσει. Εδώ το κορίτσι τρέξει να πάει για ποτό. Πού να την πάει. Έλα, 10 η ώρα να τρέξουμε. Σήμερα όχι, δεν έχει. Ξεκούραση. Εγώ τρεχαντήρι, τώρα τρεχαγίνευε κι εσύ. Λοιπόν, τρεχαντήρι. Ο επόμενος καλεσμένος μας είναι ένας πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς να τον χαρακτηρίσω αυτόν τον πω γλυκό, αν και δεν είναι τόσο τηλεοπτικό. Ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Και τι εννοώ γλυκός άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα προσωπικά, αλλά έχει έτσι. Ένα μηδενικό εγωισμό. Δεν θέλει καθόλου να μιλάει για τον εαυτό είναι του. Ταπεινός. Θέλει... Είναι πολύ ταπεινός. Πάρα πολύ ταπεινός όμως. Δεν θέλει να λέει πραγματικά τι έχει καταφέρει, που έχει καταφέρει πολλά για εμένα. Ήταν ένας άνθρωπος υπέρβαρος. Κατάφερε και άλλαξε όλη την νοοτροπία της καθημερινότητάς του και της ζωής του και έχει γίνει από τους καλύτερους δρομείς. Και κατάφερε και έχει σπάσει τα δικά του ρεκόρ και νομίζω εξακολουθεί να κάνει το ίδιο πράγμα, να σπάει τα δικά του ρεκόρ. Και έχει και πολλά ακόμα να σπάσει και προσωπικά και μη. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον Αυγουστίνο Πασχαλίδη στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ και να συζητήσω μαζί σας για αυτή την περίπτωση που πιστεύω θα κάνει τον κόσμο να κινητοποιηθεί. Εγώ έβαλα επίτηδες τίτλο, ήθελα να βάλω τίτλο το ονοματεπώνυμό σου, αλλά επειδή άκουσα εσένα, δεν ήθελε να μείνουμε να εστιάσουμε σε εκείνον, οπότε είπαμε να δώσουμε τίτλο της συζήτησής μας, πώς η άθληση μπορεί να μας κάνει καλύτερους, πώς μέσα από το τρέξιμο μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας. Θα επανέλθω και σε σένα, αλλά ας ξεκινήσουμε από αυτό, να ξεκινήσουμε ομαλά, να μην σε αγχώσω. Εσένα, τη ζωή σου την άλλαξε το τρέξιμο, εντελώς. Έτσι είναι. Ξεκίνησε βέβαια λίγο, δεν ήταν από την αρχή το τρέξιμο, είχα ξεκινήσει με τη διατροφή, άρχισα λίγο να προσέχω, να κινούμε περισσότερο, γενικά να δραστηριοποιούμε και να μην είμαι απαθής στην καθημερινότητά μου. Κάποια στιγμή μπήκε και το τρέξιμο στη ζωή και τότε πραγματικά άλλαξε άρδιν, εντελώς. Είχατε αναφέρει ότι ήσασταν ένας άνθρωπος του καναπέ. Πώς πήρατε την απόφαση να σηκωθείτε από τον καναμπέ, είναι εύκολο τελικά. Να μιλάμε στο ελληνικό. Ναι, είμαι και εγώ. Είναι καθαρά από ευγένεια, δεν το κάνω πάλι λόγο. Ωραία. Πώς αποφάσισα, είχα φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούσα να κάνω πράγματα της καθημερινότητας. Δηλαδή, με κουράζαν απλά πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος στην καθημερινότητά του. Δηλαδή, το περπάτημα, το ανέβασμα μιας σκάλας. Γενικά, δυσκολευόμουν. Στα ψώνια, στο ρουχισμό, σε όλα αυτά. Ήταν πράγματα, ας πούμε, που δυσκόλευαν την καθημερινότητα. Ναι. Απλά πράγματα που όμως δυσκόλευαν την καθημερινότητα. Και το τρέξιμο πώς μπήκε στη ζωή σου εν τέλει. Βλέπουμε και φωτογραφίες πριν και μετά. Ναι, το τρέξιμο μπήκε στη ζωή μου το 2014, όταν γνώρισα και τα παιδιά από το Σύλλογο Δρομένου Υγείας Ηρακλείου. Που πλέον είμαστε μια μεγάλη παρέα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ήταν ουσιαστικά το εφαλτήριο αυτό το... Η παρακίνησή σου μάλλον, ναι. Αυτή, για όλο αυτό την κατάσταση. Από εκεί ξεκίνησε, σιγά σιγά και σταδιακά, δηλαδή από λίγα χιλιόμετρα, στην αρχή βασικά περπάτημα, μετά λίγο τρέξιμο, τζόκινγκ, μέχρι που φτάσαμε στις μεγάλες αποστάσεις. Φτάσαμε να μιλάμε για 40 χιλιόμετρα και, έτσι. Εδώ βλέπουμε, θέλω να μας μεταφέρεις εσύ τις όμορφες εμπειρίες που έχεις ζήσει μέχρι τώρα. Εδώ είναι στον ημιμαραθώνιο Κρήτης, στο Αργαλοχώρι. Είναι από τις πιο όμορφες διοργανώσεις που έχουμε εδώ στην Κρήτη. Είναι την περσινή χρονιά, το 2018, στον αγώνα των 5 χιλιόμετρων εκεί.
Λίγα χιλιόμετρα. Λίγα χιλιόμετρα. Σε σχέση με αυτά που έκανες πολύ πρόσφατα στο Ρότερνταμ. Ναι. Α. Εδώ είναι στο Ρότερνταμ, είναι η κίνηση. Ήταν πραγματικά υπέροχη την οργάνωση, το χαρήκαμε πάρα πολύ. Πολύ καλός χρόνος δικό σου. Ναι, κάναμε και ένα ρεκόρ. Πες μας, κοίτα που δεν θέλει να τα λέει. Δεν τα θυμάμαι κι εγώ απ' έξω. Θα πω εγώ μόνο. Έκανα 2:52:46. 2 ώρες, 52 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα. Πες τους τα χιλιόμετρα. 42 χιλιόμετρα. Ναι. Ήταν πραγματικά υπέροχη εμπειρία. Εδώ είναι μέσα στον αγώνα, στο Ρότερνταμ, σε κάποιο σημείο της διαδρομής. Κόσμος πολλής να μας χειροκροτάει και να μας φωνάζει με τα μικρά μας ονόματα, γιατί ουσιαστικά στις ταμπέλες που είχαν μπροστά έγραφε τα ονόματά μας τα μικρά και ήταν πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία. Εδώ είναι μετά το τέλος του αγώνα, ναι, με την ηλική σημαία. Σε όλη αυτή την πορεία που είχε, μας είπες ότι ξεκίνησες αρχικά να περπατάς και πλέον τώρα διανύεις αποστάσεις 40 χιλιόμετρων. Δεν υπήρχαν στιγμές που να ήθελες να τα παρατήσεις και να πεις «Καλά ήμουνα και πριν». Όχι. Καμία. Καμία. Και αυτό πώς προκύπτει, όταν κάτι σου δίνει χαρά, σου δίνει, σε ευχαριστεί, σε κάνει, σου δημιουργεί αυτή την εφορία που μας δημιουργεί τουλάχιστον εμάς, πιθανόν ο κόσμος που δεν έχει τρέξει να μην το καταλαβαίνει, αλλά αυτοί που έχουν τρέξει σίγουρα το καταλαβαίνουν. Γιατί να σταματήσεις, δεν βρίσκω το λόγο που να τα παρετήσεις. Γιατί το τρέξιμο και όχι κάποιο άλλο είδος γυμναστικής? Καλή ερώτηση. Δοκίμασες κάποια άλλα πριν καταλήξεις ναι, το τρέξιμο? Και μετά που ουσιαστικά είχα χάσει το βάρος και μπορούσα να αθληθώ, είχα επιστρέψει λίγο στο ποδόσφαιρο, γιατί ασχολούμαι παλιότερα με ποδόσφαιρο, αλλά είχα και ένα μικρό τραυματισμό τότε και τα παρέτησα και στην επιστροφή μετά από τον τραυματισμό αφοσιώθηκα στο τρέξιμο. Ουσιαστικά αυτό το πράγμα με γέμιζε και με γεμίζει, οπότε δεν έχω λόγο να ψάχνω κάτι διαφορετικό. Θα κάνουμε μία παύση να πάμε σε